Σοβαρό πλήγμα δέχτηκαν η παραγωγή του ελβετικού τυριού Γκρουγιέρ, καθώ δικαστήριο στι ΗΠΑ έκρινε πω η ονομασία του δεν θα προστατεύεται πλέον στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. <Τι> Το εν λόγω τυρί, που μοιάζει στην εμφάνιση και την υφή με την ελληνική γραβιέρα, έχει προστασία ονομασία προέλευση στην Ευρώπη, καθώ παράγεται στο ομώνυμο χωριό τη Ελβετία. <Τι> Όταν λένε ότι η Γκρουγιέρ ισοδυναμεί με οποιοδήποτε τυρί, δεν είναι αλήθεια. Εάν κυκλοφορήσετε στην Αμερικανική αγορά, δεν θα βρείτε να πουλάνε τυριά που λέγονται όλα γκρουγέρ. Υπάρχουν κάποια προϊόντα με αυτή την ονομασία, αλλά δεν είναι μια γενική ονομασία, όπω λέει το δικαστήριο. Η απόφαση του δικαστηρίου τη Βιρτζίνια αναφέρει ότι η ονομασία γκρουγέρ χαρακτηρίζει είδο φαγητού και δεν είναι ένα όρο αποκλειστικά ευρωπαϊκό. Το Αμερικανικό Συμβούλιο Γαλακτοκομικών Εξαγωγών χαιρέτησε την απόφαση, που όπω λέει αποτελεί νίκη για του Αμερικανού τυροκόμου. Οι Ελβετοί όμω είναι οργισμένοι. Υπάρχει διαφορά αντίληψη. Το τυρί Γκρουγέρ είναι προστατευόμενο προϊόν για εμά, ενώ για του Αμερικανού είναι κάτι σαν μάρκα. Οπότε υπάρχει ξεκάθαρη διαστρέβλωση σε σχέση με το πώ αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Οι Ελβετοί θα καταθέσουν έφεση καθώ θεωρούν ότι αν χρησιμοποιείται η ονομασία Γκρουγέρ για αμφιβόλου ποιότητα τυριά που θα παράγονται στι ΗΠΑ, τότε θα πληγεί η φήμη του αυθεντικού Ελβετικού τυριού. Σε κάθε περίπτωση πιστεύουν πως οι σωστά ενημερωμένοι καταναλωτές στην Αμερική θα επιλέγουν πάντα την ελβετική γκρουγέρ. Εξαιτία πανδημία, τα δύο τελευταία χρόνια ήταν εξαιρετικά περίπλοκα και στην Αμερική αλλά και εδώ. Όμω ήταν δύο χρόνια με ρεκόρ στι εξαγωγέ. Έχουμε ήδη δει πω οι ενημερωμένοι Αμερικανοί αναζητούν το αυθεντικό προϊόν. Για του ελβετού παραγωγού, η αμερικανική αγορά είναι ζωτική σημασίας. Το 2021 οι εξαγωγέ προς τις ΗΠΑ έφτασαν τους 4.000 τόνου στηριού, που ισοδυναμεί με το 12,5% τη συνολική παραγωγή τους.